έγινε ένα μεγάλο βήμα μπρος, δεν υπάρχει αμφιβολία. Α, το 160 με το 168 έχει πολύ μεγάλη και ουσιώδη διαφορά. Και αυτό έγινε σε μια ψηφοφορία που δεν είχε μεγάλη πίεση. Γιατί η κρίσιμη ψηφοφορία, όλοι ξέραμε από την αρχή, ότι θα είναι η τρίτη. Προσωπικά είμαι σήμερα πολύ περισσότερο αισιόδοξο από ότι ήμουν την περασμένη φορά. Πιστεύω ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι, συναισθανόμενοι το μέγεθος της ευθύνης και αυτό που είπε ο κ. Πρωθυπουργός, ότι η τρίτη ψηφοφορία δεν έχει τέταρτη. Η τρίτη ψηφοφορία έχει μόνο τα ονοματεπώνυμα. Εκείνα, συγγνώμη, κύριε Γεωργιάδη, για να βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας, επειδή τα μαθηματικά είναι μαθηματικά και είναι και αμήλικτα, θα πρέπει είτε έτσι είτε αλλιώς να πάρετε κάποιους από κάποιο κόμμα. Πού βλέπετε εσείς κόμμα, κοινοβουλευτική ομάδα και βουλευτές πρόθυμους να ψηφίσουν τον κύριο Δήμα? Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν θέλω να με επισέλθω στα εσωτερικά του κάθε κόμματος. Σε κάθε κόμμα όμως, ενώ τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, της ελάσσονας αντιπολιτεύσεως, υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά ποια είναι η ευθύνη που θα βαρύνει τους ώμους τους εάν τυχόν η Ελλάδα πάει σε εκλογές και ως συνέπεια αυτής της πολιτικής αστάθειας. Κύριε Γεωργιάδη, σε τρεις μήνες με συγχωρείτε πολύ, γιατί το ακούω πολύ τελευταία. Για τις δικές σας ευθύνες δεν μας λέτε τίποτα. Εγώ βλέπω ότι δεν κλείσατε. Δεν κλείσατε, κύριε Γεωργιάδη. Μισό λεπτό. Δεν κλείσατε τη διαπραγμάτευση. Δεν κλείσατε τη διαπραγμάτευση. Άρα κρατάει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή κάτι πολύ σοβαρό, κάτι πολύ κρίσιμο για τη χώρα ανοιχτό. Δεν είδη χαρτιού σε εισαγωγικά. Και θα σας βάλω και το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης εδώ, στην ίδια συζήτηση, την οποία εσείς επιλέξατε να κρατήσετε για το τέλος, μιας που της δίνετε τόση σημασία, κύριε Γεωργιάδη. Έτσι, εσείς επιλέξατε να τη χρησιμοποιήσετε ως τυράκι, ως χαρτί, για να δημιουργήσετε διλήμματα. Ακούστε. Εάν μπορούσατε, θα είχατε κλείσει τη διαπραγμάτευση και θα είχατε προχωρήσει και στη συνταγματική αναθεώρηση, ούτως ώστε δύο τόσο κορυφαία, τόσο σοβαρά ζητήματα να μην είναι αντικείμενο κομματικών, προεκλογικών τακτικισμών. Λοιπόν, πάμε με τη σειρά. Η διαπραγμάτευση δεν μπορούσε να κλείσει. Ο λόγος τον οποίο δεν μπορούσε να κλείσει είναι γιατί οι δανειστές μας έβαζαν στο τραπέζι διαπραγματεύσεως τον παράγοντα της προεδρικής εκλογής και της συνακόλουθης. Από πότε, από τον Ιούνιο το βάζανε, κύριε Γεωργιάδη? Ήδη από τον Νοέμβριο είχε γίνει σαφές ότι οι δανειστές ζητούσαν διαρκώς περισσότερα προαπαιτούμενα με όχημα την προεδρική εκλογή και την πολιτική αστάθεια. Άρα η κυβέρνηση είχε δύο επιλογές. Ή να δεχθεί. Δεν υπήρχε πάρα αυτό το πολύ καλοκαίρι. Αυστηρά μέτρα. Επιτρέψτε μου, δεν υπήρχε. Όχι, αυτό. Δεν υπήρχε το καλοκαίρι. Δεν υπήρχε το καλοκαίρι. Είπα από τον Νοέμβριο, σας είπα. Σας είπα από τον Νοέμβριο. Το φρένο το έχετε πατήσει πολύ νωρίτερα όμως, κύριε Γεωργιάδη. Το φρένο η κυβέρνηση το έχει πατήσει πολύ νωρίτερα. Από τον Νοέμβριο ήταν σαφές ότι οι δανειστές μας δεν δέχονται να κλείσουν τη διαπραγμάτευση εάν δεν εγνώριζαν. Με ποιον και από την άνοιξη ήταν σαφές στους δανειστές μας ότι εσείς δεν επρόκειτο να κλείσετε με τα μέτρα που είχατε συμφωνήσει. Κύριε Γεωργιάδη, καταλαβαίνω καλά ότι λέτε ότι οι δανειστές μας προτιμούν να κάνουν τη συζήτηση αυτή με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέτε. Όχι, προτιμούν να το κάνουμε. Αν έχουν τακτική οι δανειστές, τότε η τακτική τους οδηγεί σε αυτό. Ακούστε. Όχι, κύριε Παδημητή, εσείς είστε σοβαρός άνθρωπος. Οι δανειστές μας δεν επιλέγουν. Εγώ δεν είμαι, κύριε Γεωργιάδη. Τώρα με πληγώνετε. Τώρα με πληγώσατε. Βεβαίως και είστε. Αλλά με τον κύριο Παπαδημητρίου συμμεριζόμαστε μια μεγάλη αγάπη, το μνημόνιο. Και έτσι καταλαβαίνετε, εμείς οι μνημονιακοί συνεννοούμαστε διαφορετικά. Λοιπόν, οι διεθνείς οργανισμοί δεν συναλλάσσονται. Μη μνημονιακός βάρβαρος. Συγγνώμη, να φύγουμε υπόλοιποι. Να μας τρελάνε, κύριε Γεωργιάδη. Συναλλάσσονται, ακούστε. Συναλλάσσονται με κράτη. Για να συναλλάσσονται λοιπόν με τα κράτη, πρέπει να γνωρίζουν με ποιον μιλάνε. Εδώ εμείς αποφασίσαμε, δυστυχώς στη χώρα μας, την κρισιμότερη ώρα της διαπραγματεύσεως, να πάμε και να τους πούμε ότι πιθανό να έχουμε εκλογές. Μόλις καταλάβανε ότι αυτό το λέμε στα σοβαρά, επί σειρά μηνών θεωρούσαν ότι κάνουμε κάποιο είδους πλάκα. Μόλις καταλάβανε ότι το λέμε στα σοβαρά. Εσείς πήγατε και τους το είπατε. Λύστε το πολιτικό διαπραγμάτευση, κύριε Γεωργιάδη. Ο κύριος Σαμαράς είπε δεν δύναμε. Δεν μπορώ να το περάσω στη Βουλή. Το είπε ο Σαμαράς. Η ίδια η κυβέρνηση. Άμα θέλετε, μπορείτε. Η διαπραγμάτευση επικαλέστηκε πολλές φορές τον πολιτικό κίνδυνο για κάλπες. Για να αλλάξει.
Μα ο πολιτικός κίνδυνος υπήρχε. Δεν μπορεί να τον κρύψει η κυβέρνηση. Να κάνει, να τους κάνει να μην διαβάζουν blogs και εφημερίδες σε κανάλια. Κύριε Γεωργιάδη, αν κατάλαβα καλά, είναι, στο τέλος της πρώτης τοποθέτησής σας είπατε ότι σε τρεις μήνες θα οδηγηθούμε εκτός ευρώ. Είπα ότι είναι λίαν πιθανόν, ότι δυστυχώς υπάρχει αυτή η πιθανότητα και το ξέρει ο κόσμος. Και δεν πρέπει καθόλου να λέμε ψέματα στον κόσμο, πρέπει να λέμε την αλήθεια. Στο ευρώ, κύριε Τζούνο, βρισκόμαστε. Συγγνώμη, κύριε Κούτρα, βρισκόμαστε. Ναι, κύριε Κούτρα, είπα, το διόρθωσα. Κύριε Κούτρα, βρισκόμαστε γιατί τηρούμε μία συμφωνία. Εδώ έχουμε ένα κόμμα το οποίο λέει θέλει να έρθει στην εξουσία για να μην τηρήσει αυτή τη συμφωνία. Και να διαπραγματευτεί. Εάν πράγματι. Αυτό το λέει ο κύριος Τσίπρας. Οι ξένοι δεν διαπραγματεύονται τους κανόνες λειτουργίας Ευρωζώνης. Οι κανόνες λειτουργίας Ευρωζώνης δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση από κανέναν. Είναι αυτοί. Ή τους θέλεις ή δεν τους θέλεις. Η Ιταλία και η Γαλλία με τον προϋπολογισμό της τι έκανε, κύριε Γεωργιάδη. Γεια σας, ο Κατρούγκαλος σήμερα. Η Ιταλία και η Γαλλία, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, η οποία έχει ένα πλεονέκτημα σχέση με εμάς και η μία και η άλλη χώρα. Και είναι και ο πρώτος διάλογος. Όχι από την Ευρώπη. Ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω. Αναγκάστηκαν και οι δύο χώρες και άλλαξαν τον προϋπολογισμό τους. Και αυτός που έχει εγκριθεί, που ακόμα απέχει από τα κριτήρια του Μάστρικτ, είναι υποαίρεση και έχουν δεδευτεί να πάρουν νέα μέτρα. Τονίζω όμως ότι και η Ιταλία και η Γαλλία δανείζονται από τις αγορές. Κύριε Γεωργιάδη, εμείς μισό λεπτό. Θα δανειστούμε από αυτούς. Για... Αυτή είναι η διαφορά. Σας απευθύνω ένα ερώτημα, κύριε Κατρούγκαλος. Δεν είναι οι κανόνες του Μάστρικτ, είναι το δημοσιονομικό σύμφωνο. Είναι. Αυτό το οποίο τίθεται σε αμφισβήτηση από την πολιτική του προϋπολογισμού Ιταλίας και Γαλλίας. Καμία από τις δύο χώρες και μετά τις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού δεν έχουν δεχθεί τα όρια του ελλείμματος του 3%. Η ουσία όμως είναι αυτή, την οποία είπε ο κύριος Γεωργιάδης, με τον οποίο εγώ πάντα αντιπαρατίθαμαι με επιχειρήματα και δεν έχω πρόβλημα να συνομιλώ μαζί του. Για το πολιτικό διακύβευμα των εκλογών είπαμε τι είναι. Διαπλοκή ή αποδιαπλοκή. Το οικονομικό διακύβευμα των εκλογών είναι συνέχιση των μνημονιακών πολιτικών, όπως θέλουν ορισμένοι όσοι έχουν τη μεγάλη αγάπη για το μνημόνιο, ή άλλη πολιτική. Η κυβέρνηση σε αυτό το δίλημα που είναι το πραγματικό δεν λέει στον ελληνικό λαό μία θέση. Ο κύριος Σαμαράς λέει σκίζουμε τα μνημόνια. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει τα μνημόνια τα αγαπάμε. Η πραγματικότητα λοιπόν ποια είναι? Ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν ακολουθεί καν μια συνεπή οικονομική πολιτική. Εμείς θεωρούμε την μνημονιακή πολιτική απόσταγμα νέου φιλελευθερισμού. Εσείς είστε συνεπείς ως προς το λόγο σας, κύριε Κατρούγκαλε, γιατί πραγματικά δεν έχω καταλάβει τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Από και χθες τον συνάδελφό σας, τον κύριο Μητρόπουλο, να λέει ότι εμείς δεν πρόκειται να κινηθούμε εκτός των συμβάσεων. Δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε μονομερείς ενέργειες. Μα κύριε Κοσόνη, ξέρετε ότι καλά. Αν δεν έβλεπα και αν δεν αναγνώριζα τη φωνή, θα μάθαμε ότι δεν είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Μητρόπουλος. Και εγώ μίλησα στην Deutsche Welle και είπα ότι θα σεβαστούμε τις συμφωνίες της διεθνής